del film. Fan de streaming. Ότι ο πίσω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ακολουθούν όλοι όσοι βρίσκονται στον Παράδεισο, ως τα άστρα του ουρανού λέγει και όσοι άμμος της θαλάσσης και άπαντες όσοι εισήλθαν στην Βασιλεία των Ουρανών φέρουν έναν σταυρόν. Άλλοι αιματωμένων σταυρών που έδωκαν τη ζωή του, άλλοι ελαφρύ σταυρών, άλλοι βαρύ σταυρών. Όλοι φέρουν ένα σταυρό και πρέπει τούτο να το κατανοήσουμε, διότι το είπε ο Κύριος μας. Όποιος θέλει, λέει, δεν βιάζω κανένα, όποιος θέλει, λέει, να με ακολουθήσει. Αδερφοί μου, στον κόσμο αυτόν υπάρχουν δημοκρατίες και κόπτονται για τις δημοκρατίες και φωνάζουν για τις δημοκρατίες και έχουν νόμους για τις δημοκρατίες. Μεγαλύτερα δημοκρατία από την δημοκρατία του Κυρίου μας δεν υπάρχει άλλη. Όποιος θέλει, εκείνος που θέλει να με ακολουθήσει. Δεν βιάζω κανένα, δεν εμποδίζω κανένα, αγαπώ όλους, αλλά εκείνος που θα με ακολουθήσει πρέπει να γνωρίζει ότι θα σηκώσει ένα σταυρό. Πώς της θέλει ο πίσω μου ευθύν, απαρνησά στο εαυτό. Να απαρνηθείς λέγει τον εαυτό σου. Τι σημαίνει αυτό? Να εγκαταλείψεις την αμαρτία, να εγκαταλείψεις τα του κόσμου του, όχι την εργασία να εργάζεσαι, αλλά τα τι προσφέρει αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι γεμάτος από αμαρτία. Απαρνησάς το εαυτό, λέει. Εκείνος που θα απαρνηθεί την ψυχή του, λέει, θα τη σώσει. Εκείνος ο οποίος θα απαρνηθεί, λέει, την αμαρτία και τον κόσμο τούτον, αυτός θα σώσει την ψυχή. Και τούτο είναι το αδελφοί μου, το οποίο ο Πάπας της Ρώμης παρεξήγησε. Και έχει ένα τάγμα ο Πάπας της Ρώμης, ο οποίος επήρε κατά γράμμα αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή, απαρνησάς το εαυτόν. Και τι κάνουν αυτοί? Είναι μέσα σε ένα μοναστήρι και είναι άπλητοι, είναι απεριποίητοι, είναι αδιάφοροι, παίρνουν λέγει μαστίγιον και μαστιγών των εαυτών τους, τρώνε σκόλικας από την γη, για να απαρνηθούν τον εαυτό τους. Αυτό παθαίνει εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει τι λέγει η Αγία Γραφή. Απαρνησάς το εαυτό δεν σημαίνει να απαρνηθούμε τον κόσμο τούτο, να απαρνηθούμε την αμαρτία του κόσμου. Διότι η αμαρτία σε εμποδίζει να εισέρχεσαι στη Βασιλεία των Ουρανών, σε εμποδίζει να σηκώσεις σταυρόν, τον οποίο να σήκωσε ο Κύριος μας. Τον βλέπουμε να ανεβαίνει στον τόπο της εκτέλεσεώς του και να κουβαλάει ένα σταυρό. Αυτή ήταν τότε η νομοθεσία των Ρωμαίων και των Εβραίων. Εκείνος ο οποίος θα ήταν προστάνετον να σηκώνει και το σταυρό του. Και εφορτώθηκε ο Κύριος μας το σταυρό του. Και ανέβηκε ο Κύριος μας. Και δεν είναι δύνατο να συνεχίσει από την εξάντληση και την αιμορραγία την οποία είχε και έπεσε και εκείνη τη στιγμή ο Κεντυρίων ο οποίος ήταν υπεύθυνος
Και κοίταξε δεξιά και αριστερά να δει ποιος είναι αυτός ο οποίος να σηκώσει το σταυρό του μελλοθανάτου. Αδερφοί μου, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να γνωρίζουμε ότι ο κόσμος τούτος προσευχεί πολύ τον άνθρωπο μας. Τον κάνει σκλάβων και υποτακτικών. Και για να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας χρειάζεται κόπος και σταυρός. Να σηκώσουμε σταυρό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει σταυρό? Δίνεται κανείς από εμάς αυτή τη στιγμή να πει ότι δεν έχει ένα σταυρό? Όλοι έχουμε σταυρό. Και μία ψυχή η οποία βρισκόταν μέσα στην τύψη για τη στενοχωρία τούτου του κόσμου είδε έναν όνειρο το οποίο επέτρεψε ο Θεός ότι εσήκωνε ένα σταυρό και περπατούσαν μέσα στην πόλη και βρέθηκε εμπρός σε ένα τεράστιο κατάστημα το οποίο ήταν γεμάτο από σταυρούς. Και τι είπε? Τώρα λέει, εδώ είναι ευκαιρία να βάλω αυτόν τον σταυρό που σηκώνω και δεν μπορώ να τον σηκώσω και να βρω έναν άλλον από αυτούς που είναι εκεί μέσα. Σταυρή πολύ. Άλλος σίδηρο, με σίδηρο, άλλος με ξύλο, άλλος με μάρμαρο, άλλος γλυπτός, άλλος απλούς, σταυρού, πολλούς είδαν τα μάτια και μπήκε μέσα σε αυτό το κατάστημα και έπαιρνε τον ένα σταυρό, άφησε τον δικό του και σήκωνε εκείνον, δεν το έκανε. Τον άφηνε και πήγαινε σε άλλον, τον σήκωνε και εκείνον, είναι μικρός. Πήγαινε παρακάτω, σήκωνε άλλον, ήταν πολύ μεγάλος, πολύ βαρύς. Και αφού εκουράστηκε και γύριζε όλο εκείνο το τεράστιο κατάστημα με τους σταυρούς, εν τέλει έφτασε σε ένα σταυρό. Τον είδε. Αυτό δηλαδή πρέπει να μου κάνει. Τον εσήκωσε, αδελφοί μου, και αναπαύθηκε και είπε αυτόν να σηκώσω. Όταν τον εκείταξε όμως ήταν ο σταυρός τον οποίο έριξε εκεί μέσα για να πάρει έναν άλλο σταυρό. Αδελφοί μου, όσες θέλει ο πίσω με αυτή να παρνησάς το εαυτόν και αράτη τον σταυρό να πού και ακολουθεί τον. Να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό αν θέλουμε να σωθούμε. Να τον ακολουθήσουμε και ό,τι υπέφερε εκείνος να τα υποφέρουμε και εμείς και να το δοξάζουμε. Διότι είναι ο σταυρός τον οποίο ακριβώς σηκώνουμε εις τούτον τον κόσμο για να πάμε στην βασιλεία των ουρανών. Αδελφοί μου, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήσουμε. Όταν είπε ο Κύριος ότι θα σηκώσουμε σταυρόν, είπε ότι θα έχουμε βάσανα εις τον κόσμο τούτο. Θα έχουμε θλίψεις εις τον κόσμο τούτο. Θα έχουμε αδικίες εις τον κόσμο τούτο. Θα έχουμε οτιδήποτε βασανίζει την ψυχή μας. Αλλά αυτό το υπέφερε εκείνος όταν άδικα οδηγήθηκε στο σταυρό για να μας σώσει και έδωκε και το αίμα του. Τον βλέπουμε πάνω στο σταυρό με ανοιχτά στα σαγκάρα και να μας περιμένει να μας βάλει στην αγκάλι του και να μας παρηγορεί σκύλι την κεφαλή, την Αγία την κορυφή του για να ακούσει τον πόνο μας. Να ακούσει τη λύπη μας, να ακούσει τη στενοχωρία μας, να ακούσει τις δυσκολίες μας και να σου πει, παιδί μου, εγώ σταυρώθηκα για σένα. Σήκωσε το σταυρό σου που σου έδωσα. Σήκωσε τον μη τον σέρνεις, διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λέγουν βαρέθηκα πλέον. Αυτά τα βάσανα, να σπάνε και κάπου αλλού και ας με αφήσει εμένα ο Θεός. Παιδάκι μου, δεν σας αφήνει ο Θεός. Ο Θεός σε παίρνει κοντά του, διότι ακριβώς πρέπει να πάθεις όπως έπαθεν εκείνος, να υποφέρεις όπως υπέφεραν εκείνος, να σηκώσεις το σταυρό σου όπως τον σήκωσαν εκείνος και να φτάσει εκεί που έλεγε. Πατέρα μου, συγχώρησον αυτούς, που γαρίδασε την ποιούση. Και η Εκκλησία μας με πόνο πολύ αναφέρει στο όνομα του Κυρίου μας στα χείλη του, τους λόγους, η έβλη.
Τις έδωκα και τι με ανταπεδοποιώς. Αντί του μάνα χωρί, αντί του είδα τους όξος, αντί του αγαπάντες, τα βρώ με προσιλώσατο. Έχετε εσείς ανταποδώσει αυτό το οποίο ο Κύριος σας ανταπόδωσε. Κοίταξε τη ζωή σου από μικρά ηλικία σου σε αυτή τη στιγμή. Πόσες φορές σε γλίτωσαν από τον θάνατο, πόσες φορές σε γλίτωσαν από ασθένεια, πόσες φορές σου παρηγόρησε, πόσες φορές ήταν κοντά σου. Επεκαλέστη το όνομά του και δεν σου άκουσε. Του εζήτησε και δεν σου έδωκε. Ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Πάσο ζητών ευρύσκει. Ο ετών λαμβάνει και το κρούω ότι ανοιγήσετε. Αδερφοί μου, σήμερα η ημέρα αυτή είναι χαρμόσυνη. Η Εκκλησία μας ακριβώς στο μέσο της μεγάλης τεσσαρακοστής υψώνει τον Τίμιο Σταυρό. Τον υψώνει για να πάρουμε δύναμη, να ενισχυθούμε, να ακολουθήσουμε την νηστεία την πραγματική, την νηστεία του φαγητού και την νηστεία της εγκρατείας. Προσέξετε το αυτό, διότι δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο τούτο που να πετά με μία πτέρυγα. Κανένα πτηνό, κανένα από τα μηχανήματα τα οποία βρήκε ο άνθρωπος που λέγεται το αεροπλάνο, με μία πτέρυγα δεν πήγε. Θέλει δύο πτέρυγες, την μία της εγκρατείας και την άλλη της νηστείας της πραγματικής. Αδερφοί μου, εκείνο το οποίο μας απασχολεί σήμερα είναι γιατί ο δίκαιος να υποφέρει και ο άδικος να χαίρεται. Ερώτημα με ένα. Πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο χρειάζεται απάντηση για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο να απασχολεί τον κάθε έναν άνθρωπο. Ο δίκαιος να υποφέρει και ο άδικος να χαίρεται. Άνθρωποι λέγει, βόητες και κακοί προκόψουσι προς το χείρο και εκείνοι οι οποίοι είναι κοντά στον Θεό να έχουν τα βάσανα στον κόσμο τούτο. Τι ήταν το κοντά σας, δίκαιος, πόσον υπέφερε κάτω από τα πόδια του πλουσίου, ο οποίος δεν τον έλαβε υπόψη. Και έπειτα εις τον παράδεισον, όταν τον είδε, παρακαλούσε, «Πάτερ Αβραάμ, στείλε τον να μου φέρει μια σταγόνα νερό, να μου βάλει στη γλώσσα, για να έβρω ανακούφιση». Προηγουμένως δεν τον είδε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν του έδινε σημασία. Τώρα παρακαλεί να έρθει αυτός ο οποίος ήταν πεταγμένος στα σκαλοπάτια της οικίας του, να έρθει να τον παρηγορήσει με μια σταγόνα ύδατος. Αδερφοί μου, ειδού εφτάσαμε στην τρίτη εβδομάδα των νηστείων. Μη ομοιάσουμε με εκείνους οι οποίοι την τελευταία στιγμή νομίζουν ότι μπορούν να νηστεύσουν. Μην νομίσουμε ότι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας τις 40 ημέρες νηστείας ότι είναι δικό μας. Μας το έδωσε ο Θεός μας, ο ίδιος, ο οποίος επί τις 40 ημέρες ενίστευσε μέσα στην έρημο για να κραστεί από τον διάβολο. Να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι τα πάντα τα υπέφερε ο Κύριος μας για να γίνει παράδειγμα και υπογραμμός δια την ημετέρα σωτηρία. Ας τον παρακαλέσουμε. Κύριε, δώσε μας δύναμη, δώσε μας υπομονή, δώσε μας την χάρη σου. Και να έχουμε πάντοτε τον Τίμιο σου σταυρόν ως φύλακα και βοηθόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Από τον καιρό που έχουμε τον βρέφωση στην αγκάλη μας, λέγει, από τότε θα παίρνουμε το χεράκι του και να τυπώνουμε τον Τίμιο σταυρόν στο σωματάκι του. Και όταν βγαίνει από την οικία σου, λέγει, πάντοτε θα λες
από τα άσωλα σε σατανά και τη έννοια σου και τη λατρεία σου και την πομπή σου. Συντάσσομαι σε Χριστέ μου και να τυπώνεις τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, λέει, και μετά να βγαίνεις από το σπίτι σου. Και τότε βλέπουν ο διάβολος ότι έρχεσαι πάνω σου τον Τιμίου Σταυρό, λέει, ούτε κακός άνθρωπος μπορεί να σου κάνει κακό, ούτε ο διάβολος μπορεί να σε πλησιάσει. Και όταν τρώγεις, λέει, και όταν πίνεις, και όταν κοιμάσαι, και όταν σηκώνεσαι, και όταν εργάζεσαι, πάντοτε να έχεις τον Τίμιο Σταυρό βοηθειά σου. Και την ώρα που θα κοιμηθείς, λέει, μη κοιμηθείς χωρίς να σταυρώσεις το μαξιλάρι σου με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μη πιείς νερό να δεν σταυρώσεις το ποτήρι σου. Μην βάλεις φαγητόν στο τραπέζι σου, εάν δεν το βάλεις με τον Τίμιο Σταυρό. Και την ώρα που βάζεις το λάδι μέσα στο φαγητό σου, το αλάτι, το νερό, να το βάζεις σταυροειδώς. Να μην το γέρνεις και να μην ξέρεις τι κάνεις. Σταύρωσε το. Και όταν θα τσιμποδείς από αυτήν την προσπάθεια, θα δεις ότι αυτό σου το φαγητό έχει άλλη ειδικότητα. Έχει άλλη χάρη. Διότι έγινε με τον Τίμιο Σταυρό. Αδερφοί μου, τι να πούμε άλλο, αυτά είναι τόσο αρκετά, είναι τόσο πολλά, ούτως ώστε να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας, πρέπει να σηκώσουμε Σταυρό. Και αυτός ο Σταυρός θα τον ελαφρύνει ο Κύριός μας και θα μας πάρει κοντά του στη Βασιλεία του, την Εκουράνου. Αμήν. Ένα